Ο Ισπανό Πρωθυπουργό είναι σαφή στην προειδοποίησή του. Η πανδημία του κορονοϊού παραμένει απειλή. Η Ισπανία προχωρεί σε σταδιακή άρση των περιοριστικών μέτρων. Είναι από τι χώρε που έχουν πληγεί περισσότερο από τον COVID-19 και οι αρχέ σχεδιάζουν την μετάβαση στην κανονικότητα σε φάσει, οι οποίε θα διαρκέσουν μέχρι τον Ιούνιο. Με τον φόβο ότι η Μαδρίτη και η Βαρκελόνη μπορούν να βρεθούν αντιμέτωπε με ένα νέο κύμα κρουσμάτων, οι Ισπανικέ Αρχέ αποφάσισαν αυτέ οι δύο πόλει να μην είναι στην πρώτη φάση. <Ρεδοί> 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 θα ήθελα να το πω ξανά. Ο ιό δεν έχει εξαφανιστεί. Είναι ακόμα εκεί. Η μαχή κατά τη επιδημία συνεχίζεται γιατί δεν έχει εξαφανιστεί και ούτε θα εξαφανιστεί μέχρι να βρούμε ένα εμβόλιο ή ένα αποτελεσματικό φάρμακο για τη θεραπεία. Τη Δευτέρα αρχίζει η σταδιακή χαλάρωση των μέτρων και στη Γαλλία. Οι πολίτε δεν θα χρειάζονται πλέον βεβαίωση για να μετακινηθούν σε απόσταση 100 χιλιόμετρων από τα σπίτια του. Θα ανοίξουν τα καταστήματα Λιανική, αλλά όχι τα εμπορικά κέντρα. Εστιατόρια, καφέ, μπαρ, μουσεία και αίθουσε δεξιώσεων προ το παρόν θα παραμείνουν κλειστά. <ΣΣ> Στο Ηνωμένο Βασίλειο, που οι θάνατοι ξεπερνούν τι 31.000, κυκλοφόρησαν κάποιε φήμε ότι τα μέτρα θα αρχίσουν να χαλαρώνουν από τη Δευτέρα, με την κυβέρνηση να προσπαθεί να εξηγήσει ότι ελάχιστα πράγματα θα αλλάξουν. Ο Μπόρι Τζόνσον θα παρουσιάσει τη στρατηγική τη άρση των μέτρων την Κυριακή, με τι αρχέ να σχεδιάζουν καραντίνα δύο εβδομάδων σε όσου φτάνουν στη χώρα από το εξωτερικό.